η καπετανοπούλα και η εμποροπούλα. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα κεφαλοχώρι ήταν δυο αρχοντοοικογένειες. Της μιας ο νοικοκύρης ήταν έμπορας, της άλλης ήταν καπετάνιος. Η κάθε μια από τις δυο αυτές οικογένειες είχε και μια κόρη όμορφη, χαϊδεμένη νοικοκυροπούλα. Μόνο η κόρη του έμπορα ήταν πιο μορφοδούλα και τα ξόπλια της στο κέντημα και στον αργαλιό δεν είχαν τέρι. Ολημερής και ντους εκεί φαινε και το βράδυ με το λιχνάρι σχεδίαζε πάνω στο χαρτί τα σχέδια κρυφά για να μην τα δει άλλο μάτι. Όταν τέλειωνε κάθε κέντημα το έβαζε σε ένα σεντούκι και το κλείδωνε. Η άλλη, η κόρη του καπετάνιου, τη ζήλευε γιατί δεν μπορούσε να κάνει τόσο ωραία σχέδια. Γι' αυτό μια νύχτα εκεί που σχεδίαζε τα ξόμπλια της η εμποροπούλα πήγε και πήρε το κανοκιάλι του πατέρα της, βγήκε στο πουντί της και από εκεί κρυφοκοίταζε τα σχέδια που έκανε η άλλη. Τα τύπωνε στο μυαλό της, πήγαινε μέσα και τα σχεδίαζε τα ίδια. Έτσι για πολύ καιρό η καπετανοπούλα έκλεβε τα σχέδια της εμποροπούλας και εκείνη δεν έπαιρνε χαμπάρι. Κάποτε ακούστηκε πως η βασίλισσα ζητάει νύφη για το γιο της και θέλει να είναι μια νοικοκυροπούλα. Δεν ήθελε να είναι βασιλοπούλα για να μην της βγάζει γλώσσα. Και θα έβγαζε απόφαση η ίδια βλέποντας την αξία της καθεμιάς. Από το κάθε χωριό έστειλαν μία-δύο κοπέλες. Από το κεφαλοχώρι έστειλαν τις δυο κεντίστρες που ήταν και οι καλύτερες στη χώρα. Η καθεμιά πήρε και το σεντούκι της μαζί της διπλοκλειδωμένο. Πηγαίνουν στη βασίλισσα, δείχνουν τα κεντήματά τους και βρέθηκαν τα ίδια και των διονών. Η βασίλισσα κατάλαβε πως η μια έκλεβε την άλλη. Της βάζει λοιπόν σε χωριστά δωμάτια και της λέει να κάνουν το καλύτερό τους κέντημα και άμα το τελειώσουν σε 3 μέρες να το δείξουν. Σε 3 μέρες τα ετοίμασαν αυτές και βγήκαν να πάνε στη βασίλισσα. Εκεί που στέκονταν και περίμεναν με τα κεντήματα στα χέρια έξω από το δωμάτιο της βασίλισσας, απλώνει η καπετανοπούλα το χέρι της, αρπάζει το κέντημα της εμποροπούλας και της βάζει στο χέρι το δικό της. Η εμποροπούλα καταπικράθηκε, αλλά εντρέπονταν να κάνει φασαρία μέσα στο παλάτι. Έτσι η βασίλισσα έβγαλε απόφαση ότι η καπετανοπούλα κάνει για νύφη της και η εμποροπούλα είναι η κλέφτρα. Διατάζει να της κόψουν τα δύο χέρια και να τη στείλουν στο σπίτι της. Η καπετανοπούλα θα περίμενε να γυρίσει το βασιλόπουλο από το σεφέρι, από τον πόλεμο, να γίνουν οι γάμοι. Έτσι και έγινε. Και κίνησε τώρα η εμποροπούλα, αδικημένη και τιμωρημένη, να γυρίσει στο σπίτι της με τα πόδια και με τα χέρια της κομμένα. Στο δρόμο τα πουλιά λαλούσαν λυπητερά και την φώναζαν αδικημένη. Εκεί που περπατούσε παρακαλούσε το Θεό να της δώσει δύναμη να αντέξει την αδικία και να σημάδι πως την έχει άξια. Εκεί που πήγαινε βρίσκει στην άκρη του δρόμου ένα μικρό μωρό μέσα στα πανάκια να κλαίει. Κοιτάζει για τη μάνα του τίποτα. Κατάλαβε πως το είχαν αφήσει για να χαθεί. Με κομμένα χέρια όμως πώς να το σηκώσει. Εκείνη την ώρα περνούσε ένας δραγάτης και όταν την είδε νόμισε ότι είναι δικό της το παιδί. Της το έβαλε σε ένα ταγάρι και της το κρέμασε από τον ώμο. Τη λυπήθηκε και της έδωσε και μια κατσίκα να πίνει γάλα το παιδί. Όποτε έκλαιγε το παιδί, οι αδικημένοι κάθονταν χάμου και έρχονταν από πάνω από το παιδί η κατσίκα και εκείνο τη βίζαινε. Περπατώντας η αδικημένη έφτασε σε ένα ποτάμι. Σκύβει να πιει νερό, της πέφτει το παιδί από το ταγάρι. Παναγία μου, σώστο, φωνάζει αυτή. Και με μιας έγιναν πάλι τα χέρια της και έπιασε το παιδί και το σώσε. Έτσι με το παιδί και την κατσίκα έφτασε στο χωριό της. Τα είπε στους γονείς της τα καθέκαστα, ελυπήθηκαν εκείνοι, πολλοί, αλλά είπαν αυτή είναι η τύχη μας, τι να κάνουμε. Και από πάνω έχουμε και ένα ξένο παιδί να μεγαλώσουμε και η θυγατέρα μας ανήπαντρη. Δόξα τω Θεώ όμως που γύρισε ζωντανή κοντά μας. Σε λίγους μήνες οι γονείς της αρρώστησαν και πέθαιναν θες από λύπη, θες από γεράματα. Κάποτε τέλειωσε ο πόλεμος και το βασιλόπουλο γύριζε στο παλάτι. Στο δρόμο πέρασε από το κεφαλοχώρι και νυχτώθηκε εκεί. Οι υπασπιστές του διάλεξαν το μεγαλύτερο σπίτι και ζήτησαν εκεί φιλοξενία για το βασιλόπουλο.
Το σπίτι αυτό ήταν του έμπορα, δηλαδή της αδικημένης κόρης του τώρα. Εδέχτηκαν το Βασιλόπουλο με τους υπασπιστές του, του κάνανε τραπέζι και τον έβαλαν στην καλύτερη κάμαρα να κοιμηθεί. Το πρωί που ξύπνησε ζήτησε τον άντρα της να τον πληρώσουν. Η κόρη είπε πως δεν έχει άντρα και για το παιδί που είχε και μεγάλο αναγκάστηκε να πει όλα τα καθέκαστα. Το Βασιλόπουλο συγκινήθηκε και έδωσε στην αδικημένη το δαχτυλίδι του. Έφυγε το Βασιλόπουλο, φτάνει στο παλάτι του, υποδέχεται η μάνα του η Βασίλισσα. «Καλώς ήρθες παλικάρι μου, έλα να σου δείξω και την ύφη που σου διάλεξα. Άσε μάνα», λέει το Βασιλόπουλο, «να την εξετάσω εγώ αν είναι άξια». «Φέρε μας εδώ το σεντούκι σου να μας δείξεις τα εργοχειρά σου», της λέει το Βασιλόπουλο της καπετανοπούλας. Εκείνη ανοίγει το σεντούκι της και τα δείχνει ένα-ένα. Καθώς τα βγάζει όμως φάνηκε ανάμεσα και το κανοκιάλι. «Τι είναι αυτό», ρωτάει το Βασιλόπουλο. «Κανοκιάλι», απαντάει η καπετανοπούλα. «Τι το θέλεις εσύ αυτό», ξαναρωτάει το Βασιλόπουλο. Η καπετανοπούλα τα χάσε. Δεν έβρισκε την απάντηση. Είχε και τη συνείδησή της που την έλεγχε, βλέπεις. Και έτσι αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι έκλεβε τα σχέδια της εμποροπούλας. «Εκείνη να μου φέρετε να την παντρευτώ», είπε τότε το Βασιλόπουλο. «Δεν γίνεται πια», λέει η μάνα του, η Βασίλισσα, «γιατί δεν έχει χέρια». «Για να τη δούμε», λέει το Βασιλόπουλο, και στέλνει τη βασιλική άμαξα στο κεφαλοχώρι να φέρει την αδικημένη με το παιδί. Όταν έφτασε στο παλάτι η αδικημένη, όλοι τα χάσαν που την είδαν με χέρια και με ένα παιδί. Το Βασιλόπουλο την παντρεύτηκε και την καπετανοπούλα την έκαναν υπηρέτρια του παλατιού. Και το παιδί το υιοθέτησαν και από πεταμένο έγινε Βασιλόπουλο. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.